Το ρεπορτάζ, πάμε να ξεκινήσουμε με το αυριανό τεράστιο ντέρμπι στην Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Να μιλήσουμε με τον Κώστα Νικολακόπουλο για τα πλάνα του Ανιγκό εν όψη του αυριανού παιχνιδιού. Και φυσικά, Κώστα, δεν είναι πλέον, πώς να το πω, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που έχει επιστρέψει σίγουρα δυναμικότατα στην διεκδίκηση του τίτλου, μαζεύοντας μια μεγάλη διαφορά. Καλησπέρα. Έτσι είναι, Γιάννη, καλησπέρα. Κοιτάζω τώρα τη βαθμολογία και πραγματικά λες πώς είναι δυνατόν να είναι μια ομάδα 3 βαθμούς πίσω από την κορυφή, έχοντας γκολ 61-17, συν 44 διαφορά γκολ, και η πρώτη ομάδα να έχει 39-12, συν 27. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή με την ΑΕΚ θέλω να πω, όχι υποτιμάω τον Παναθηναϊκό, αλλά λέω ότι είναι λίγο παράδοξο. Η ΑΕΚ, ας πούμε, έχει γκολ συν 39. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει συν 44, οκ, 5 γκολ πάνω κάτω. Αυτό έχει, δεν μπορεί να πεις πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι εντυπωσιακό πραγματικά πόσο ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει με αυτά τα γκολ που έχει βάλει να είναι πρώτος, και μάλιστα να είναι πρώτος από την πρώτη ως την τελευταία αγωνιστική. Ναι, από την άλλη, καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν είχε ένα μάτς στους ντοσημάδες και ένα μάτς στο Φάλιρο, όπου προηγήθηκε με 2 γκολ και ήρθε ισοπαλός 2-2. Ξαναπέστω. Μια αγγέλα έκανε ο Παναθηναϊκός για μένα φέτος. Το 1-1 με τον Ιωνικό που προηγήθηκε και ισοφαρίστηκε στο 85. Άλλη γκέλα για μένα δεν έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Ούτε, ναι, το 1-1 με τον Όφη δεν είναι γκέλα. Εντάξει, το 0-0 με τον Βόλο τώρα την προηγούμενη αγωνιστική δεν είναι γκέλα. Συγγνώμη. Με τον Βόλο έκανε και ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Στο Καραϊσκάκι, 1-1. Έκανε, ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω να είναι κάτι, ο Βόλος είναι στη βαθμολογία πέμπτος, έκτος. Σωστό, ναι, ναι, ναι. Απλά, ναι, οκ. Okay. Όπως λες τώρα όμως ότι στην διεκδίκηση του τίτλου χρειάζεσαι και ένα μεγάλο αποτέλεσμα, γιατί για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να κάνεις και ένα διπλό, ένα μεγάλο μάτς, ένα τεράστιο αποτέλεσμα. Το κακό, με τον Βόλο πρέπει να τον νικήσει την έδρα. Το κακό είναι ότι, όπως λες, ισχύει αυτό που λες απολύτως. Χρειάζεται να κάνεις ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 2 μεγάλα αποτελέσματα, στη Φιλαδέλφια και προχθές με τον ΠΑΟΚ, και πάλι πίσω είναι. Ο δε Παναθηναϊκός είναι 5 ντέρμπι, δεν έχει νίκη και είναι μπροστά. Mm-hmm. 5 ντέρμπι χωρίς νίκη είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού είναι Σεπτέμβρη. Πότε ήταν με την ΑΕΚ το 2-1? Ήταν νομίζω μετά την ΑΕΚ, ήταν και με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ, Σεπτέμβρη. Να ήταν Οκτώβρη αρχές, ξέρω, ναι, εγώ. Ναι. Κάπου εκεί ήταν, τέλος πάντων. Αχ, να πούμε λοιπόν ότι παίζουν. Άρα λοιπόν παίζει καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παίζουν 2 ομάδες που έχουν φέρει ισοπαλία και στα 2 μεταξύ τους παιχνίδια. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο ζευγάρι να έχει φέρει 2 ισοπαλίες μέχρι τώρα. Σε ντέρμπι όχι. Ναι, σε μεγάλο επίπεδο, στο ψηλό επίπεδο λέω. Και ο Ολυμπιακός θα είναι, κομπλέ θα είναι. Μπορείς να το πεις ότι είναι κομπλέ με ξέρεις τον Κανός. Απλά δεν το έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει γι' αυτό. Ιδάλλως είναι μια απώλεια που σημαντική, αν σκεφτείς ότι, για παράδειγμα, πήγε στην Φιλαδέλφια, έβαλε ένα γκολ, ήταν επικίνδυνος και στα άλλα παιχνίδια κλπ. Ναι, και με τον Άρη, δηλαδή στο Φάλιρο, έδειχνε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Με τον Άρη ήταν ο καλύτερος παίκτης. Γερά πατήματα στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, έδειχνε ότι πλέον είναι μέσα στις βάσεις της ενδεκάδας. Και τώρα γυρίζουμε στα 3 δεκάρια πάλι, χωρίς τον Κανούς. Το γυρίζουμε σε 3 δεκάρια, αύριο θα δούμε Χάμες δηλαδή στη Λεωφόρο, το κάψες. Είναι μια πιθανότητα, αλλά και Χάμες να μην δεις, μπορεί να δεις Βαλμπουενά. Ναι. Μπορεί να δεις Βαλμπουενά. Κοίταξε, είπα και το μεσημέρι, 3 παίχτες είναι που διεκδικούν θέση. Θα έλεγα και τον Αραμπή, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί και ο Αραμπή ακόμα, αλλά με τον Μπακαμπού να έχει παίξει τόσο καλά στο προηγούμενο μάτς, αν και εγώ πιστεύω ότι ίσως ακριβώς όταν παίζει πολύ καλά ο center four, που δεν είναι πολύ σταθερός σε ένα παιχνίδι βάζει τον άλλον. Αλλά τέλος πάντων, να είμαστε ρεαλιστές, η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι όταν ένα center four σου πάει πολύ καλά, δεν μπορεί να τον αφήσει έξω από το παιχνίδι. Ναι. Αυτό λέει η ποδοσφαιρική λογική. Είναι, διεκδικούν θέσεις ο Μασούρας, ο Χάμες και ο Σισε. Άντε να πούμε σαν εναλλακτική τον Ελαραμπή. Αυτή είναι η ενδεκάδα, δηλαδή η προχθεσινή, που μπορεί να διεκδικήσουν θέση 3. Πιστεύω ότι κάποιες αλλαγές θα κάνει ο... Ναι.
Δεν είμαι βέβαιος, γιατί δεν δείχνει τίποτα στις προπονήσεις, είναι τακτική του μέχρι τώρα, mm-hmm. ή δεν έχει και χρόνο ο άνθρωπος, θα κάνει διπλό, τι να σου πω. Πάντως δεν δείχνει, ούτε στο πρώτο μάτς έδειξε, ούτε σήμερα έδειξε. Mm-hmm. Οπότε λέμε Πασχαλάκης, πες τον Ροντινέη, Παπασταθόπουλος, συγγνώμη, Μπα, Παπασταθόπουλος ή Σισε, Ρέαμτσουκ, Εμβιλά, Χουάνκ, Βαλμπουενά ή Χάμες, Μπιέλ, Μπακαμπού, Φορτούνης, με το Μασούρα να διεκδικεί θέση. Εγώ θα έβλεπα ένα σχήμα, πρόσεξε, με Μπιέλ, Φορτούνης, Μασούρας πίσω από τον Μπακαμπού. Ναι. Δηλαδή ναι, έξω ναι, και ο Βαλμπουενά και ο Χάμες. Ναι, γιατί ο Μασούρας σου δίνει και μια ασφάλεια κάπως το ανασταλτικό με το pressing, ας πούμε. Αλλά είναι περισσότερο μια δική μου, πώς το λένε, εκτίμηση, μια δική μου σκέψη, όχι ούτε καν εκτίμηση, παρά πληροφορία. Δεν είναι πληροφορία. Ναι, 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 ναι. Η πληροφορία είναι ότι σκέφτεται να κάνει μία, δύο, τρεις maximum, δεν νομίζω, τρεις τέλος πάντων αλλαγές, έχοντας στο μυαλό του αυτούς τους παίχτες. Αυτό είναι. Ναι. Δείχνει σίγουρα το ότι απέκλεισε, δεν είχε ούτε καν στην αποστολή τον Ρέτσο, τον Σαμασέκου, τον Γκάρι και τον Πιτίκη, ότι σε αυτή τη φάση είναι εκτός πλάνων. Σε αυτή τη φάση είναι εκτός πλάνων, αλλά ρε Σικώστα, θα μαζευτούν πάλι παιχνίδια, δηλαδή μετά την επιστροφή από το Πάσχα. Και έχει άλλους 22. Ένα... Έχει άλλους 22. Έχει άλλους 22. Ναι, πρόσεξε όμως. Δηλαδή στη θέση του Εμβιλά, ο οποίος σιγά σιγά επανέρχεται, γιατί φάνηκε ότι το μάθημα τον ΠΑΟΚ το χρειάστηκε για να βρει και έναν ρυθμό. Ηρωικά, με τον Άρη, με τον, ναι, ακριβώς. Αλλά βρήκε και τον ρυθμό του. Ναι, με τον Άρη περπάταγε. Δείχνει τον Κασάμι. Τον Κασάμι δείχνει να υπολογίζει εκεί. Τον Κασάμι δείχνει να υπολογίζει. Έρχεται ναι. όμως άλλο ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πάει με χάντικαπ τριών γκολ εκεί. Αλλά δεδομένα ναι. δεν θα το πετάξει εκεί, το εκεί μάτς. Στο κύπελο μπορεί να παίξει, για παράδειγμα, όπως λες, ο Σαμασέκου. Ναι, μπορεί. Mm-hmm, okay. Μπορεί να παίξει ο Σαμασέκου. Απλά το ξέρεις, το δεν υπολογίζονται με το βγαίνω. Λέω ότι είναι εκτός πλάνων, αυτή τη στιγμή είναι εκτός πλάνων. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Ναι. Γιατί είναι δεύτερο παιχνίδι που τους αφήνει έξω, οπότε ναι, είναι ναι, ναι. λίγο mm-hmm. σαφές, ας πούμε. Mm-hmm. Ότι... Ενώ ας πούμε το Βρουσάι τον έχει δύο μάτς μέσα, για παράδειγμα. Κάποια έτσι είναι... αλλαγή μέσα στις επιλογές του Ανιγκό από αυτά τα δύο παιχνίδια... Σε σχέση με τις επιλογές του Μίτσελ μπορείς να δεις. Πλην του Ρέτσου, γιατί στο Ρέτσο ίσως χρεώνεται πολύ και κακή εμφάνιση με τον Άρη. Αλλαγή σε επίπεδο προσώπων ή σε επίπεδο παιχνιδιού. Προσώπων. Βάζουμε και τον Σαμασέκου μέσα. Προσώπων σίγουρα η μεγαλύτερη η επαναφορά του Σισε ένα. Mm-hmm, ναι. Η μεγαλύτερη επανεργοποίηση, η μεγαλύτερη ενεργοποίηση, ας το πούμε έτσι, του Βαλμπουενά και του Ελαραμπή 2. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ναι, ναι, ναι. Εξόφθαλμα, πώς να το πεις. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα πλέον. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή οι γαλλόφωνοι. Ναι. Το περιμέναμε. Mm-hmm. Το περιμέναμε. Είναι ο Σισε, είναι ο Βαλμπουενά, είναι ο Ελαραμπή, είναι παιδιά τα οποία... τους έχει... Ναι, είναι δικά του παιδιά σαν να δικά λέμε, του ναι. παιδιά σε ένα βαθμό, άλλο μεγαλύτερο, άλλο μικρότερο, έτσι είναι πάντως. Mm-hmm. Έτσι είναι. Σε επίπεδο αγωνιστικό σαν αλλαγή θα έβλεπα το ότι έχει αλλάξει λίγο θέση τον Χουάνκ. Ναι, δηλαδή. Το Χουάνκ τον βάζει πιο μπροστά. Mm-hmm. Δεν τον βάζει δίπλα στον όλο αυτό τον καιρό Εμβιλά Χουάνκ έπαιζαν μαζί, μια ευθεία. Ναι, βέβαια ευθεία. Εδώ θεωρώ ότι είναι λίγο και βασικά είναι πολύ για τα δεδομένα του κακό το κοουτσάρισμα του Λουτσέσκου στο Φάληρο. Και ίσως τον βόλεψε, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες με τον Χουάνκ. Και ο Λουτσέσκου μου έκανε εντύπωση που δεν το κατάλαβε, γιατί του έκανε μεγάλη ζημιά. Και του την έκανε σε διάρκεια παιχνιδιού. Ναι, τον έβαλε όταν πίεζε ο Ολυμπιακός ψηλά, ενώ μέχρι τώρα πίεζε με τέσσερις παίχτες, δηλαδή το center four και τους τρεις πίσω. Mm-hmm. Τώρα πίεζε με τους τέσσερις, τρεις συν ένα center four, συν Χουάνκ πέντε. Ναι. Και έκανε διαφορά η πίεση με τον Χουάνκ, γιατί πολύ απλά ο Μπακαμπού και ο Χουάνκ το κάνουν καλά, ενώ οι Φορτούνις, Μπιέλ, πώς το λένε, Βαλμπουενά, το κάνουν σαφώς λιγότερο καλά. Ναι. Έτσι δηλαδή τόσο καιρό τα πίεζες με τέσσερις που το έκανε καλά μόνο σέντερ φορ,
η πίεση αυτή ήταν λίγο ανεμική. Ναι. Η πίεση υψηλά. Τώρα με το Χουάκ είναι αλλιώτικη. Βέβαια ρισκάρεις έτσι, γιατί άμα σου βγει η αντίπαλη ομάδα από την πίεση, θα είναι μόνο εμβυλάκι. Ναι, στο σπάσιμο των γραμμών, ναι. Ναι, θα είναι μόνο εμβυλάκι. Δεν του βγήκε του ΠΑΟΚ. Αυτό με εξαίρεση πολύ λίγες περιπτώσεις. Στην πίεση ο Ολυμπιακός περιμένει αύριο να είναι το ίδιο, έτσι να το πούμε, δοτικός από το ξεκίνημα ή θα παίξει? Κάποιες στιγμές θα το κάνει, είμαι βέβαιος, κάποιες στιγμές θα επιχειρήσει να το κάνει πάλι. Ναι. Θα επιχειρήσει πάλι να το κάνει. Ναι, θα επιχειρήσει. Τώρα... Κοίτα, το είχε κάνει και με τον Μίτσελ στη Λεωφόρο. Δηλαδή, είναι και αυτό που λέμε ότι στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, λες ότι ο Παναθηναϊκός, okay, είναι μια σοβαρή τακτικά ομάδα, αλλά του Ολυμπιακού. Καλά, είχε υποφέρει ο Παναθηναϊκός. Δείχνει να του ταιριάζει. Ο Παναθηναϊκός είχε υποφέρει και στα δύο παιχνίδια. Ναι, το είπε, άλλωστε σήμερα και ο Γιωβάνοβιτς δεν το είπε. Το είπε, ότι ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός και στα δύο παιχνίδια τα δικά μας, τα μεταξύ μας. Απλά λέμε. Το να είσαι καλύτερος είναι άλλο που ήταν Ολυμπιακός. Απλά λέμε, από ό,τι κατάλαβα με ρώτησες, αν πιέσει όπως πίεσε προχθές. Σωστά, αυτό, αυτό σε δεν είναι. Σωστά, ναι, ναι. Ναι, αυτό. Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα που θα το, που θα το δούμε μόνο μες στο γήπεδο, υπό την έννοια και ο προπονητής πιστεύω θα λάβει υπόψη του τις μετρήσεις. Ξέρεις, γιατί Τετάρτη Κυριακή, δύο ντέρμπι, το δεύτερο έξω. Ναι, ναι. Έχει και παιδιά που είναι μεγάλα παιδιά ο Ολυμπιακός. Άλλα παιδιά, 38, μισό, 36, 35, έχει, είναι μεν έμπειροι παίχτες, μπαρουτοκαπνισμένοι που λέμε, αλλά είναι και μια παράμετρος αυτή διαφορετική. Ναι, εννοείται, εννοείται Κώστα. Μάλιστα. Αυτά, ωραία. Ωραία.